Ο Αμερικανός οδοντίατρος Walter Palmer, που σκότωσε το λιοντάρι Cecil στη Ζιμπάμπουε, επέστρεψε στο ιατρείο του στη Μινεσότα για να ξαναπιάσει δουλειά. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το ιατρείο για να εκφράσει τον αποτροπιασμό του. Ο 55χρονος Palmer επιμένει ότι το σαφάρι στο οποίο συμμετείχε δεν ήταν παράνομο και ότι αγνοούσε ότι το λιοντάρι ήταν σύμβολο για τη Ζιμπάμπουε.